αγχώνονται λιγάκι. Είμαστε σίγουροι ότι οι κριτές μας έχουν απλές ερωτήσεις, θα έλεγα. Γελάνε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Ισμήνη μας. Ισμήνη μου, έλα κοντά μου, Ισμήνη Ευάνθη, και επέλεξε ένα χαρτάκι μέσα από τη γυάλα για να δούμε ποιος κριτής θα σου κάνει την ερώτησή σου. Ο κύριος Γρηγόρης Λαμπρόπουλος. Καλησπέρα. Ακούγομαι? Ακούγεστε πολύ καλά. Okay. Εγώ δεν ακούγομαι. Ακούγεσαι, μια χαρά. Ισμήνη. Μια χαρά. Okay. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις ακούσει ποτέ για τη Europa Donna ή Europa Donna Κύπρου, όπως θέλεις, και με τι ασχολείται. Είναι μια οργάνωση η οποία είναι για τις γυναίκες που έχουν καρκίνο, η οποία βοηθά αυτές τις γυναίκες ψυχολογικά, τις στηρίζει, είναι πάντα μαζί τους, διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις και βοηθά αυτές τις κοπέλες, ούτως ώστε να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν αυτό που έχουν και να το δουν πιο θετικά, ούτως ώστε να βρουν τη δύναμη να το ξεπεράσουν και να το κατοπλημμύσουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, Ισμήνη μου. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνεις το μικρόφωνο στη Μαρία. Και η Μαρία Αρμενάκη έρχεται κοντά μου. Ισμήνη μου, να βάλουμε τη βαθμολογία για την Ισμήνη, σας παρακαλώ πολύ. Μαράκι μου, ένα λεπτάκι. Βαθμολογία για την Ισμήνη από την Κρητική Επιτροπή, παρακαλώ. Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και την ερώτηση για τη Μαρία Αρμενάκη θα κάνει η κυρία Ηλιάνα Χαραλάμπους. Καλησπέρα. Με τρεις λέξεις, πώς θα μας περιέγραφες το χαρακτήρα σου, τον εαυτό σου? Θα έλεγα πως ήμουν spontaneous. Πώς θα το μεταφράσω τώρα, παιδιά, αφόρμητη. Ναι, αυτό. Χαρούμενη και caring. Και? Caring. Και στοργική, περιποιητική. Αυτό, ναι. Πολύ ωραία. Μας κάλυψε, Λιάνα μου. Πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, το μικρόφωνο. Βαθμολογία για τη Μαρία Αρμενάκη, παρακαλώ. Εσείς βεβαίως δεν βλέπετε τη βαθμολογία. Είναι μυστική. Μιχάλης Ορφανίδης. Καλησπέρα. Για την Τάρια Εροχήνα. Μιχάλης Ορφανίδης. Θα ήθελα να μου πεις με ποιο πρόσωπο, με επιρροή θα ήθελες να συναντήσεις και τι θα ήθελες να μάθεις από αυτό. Θα ήθελα να συναντήσω τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ρωσίας, λόγω στο ότι θεωρώ αυτός ο άνθρωπος είναι από τους ανθρώπους που αγαπά πάρα πολλά την πατρίδα του και κάνει τα πάντα για την πατρίδα του. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά έξυπνος, λόγω του ιστορικού του, και θα ήθελα να μάθω πώς εξέλιξε μες στην ζωή του και έφτασε που, εκεί που ήταν ως το πρόεδρο της μια από τις πιο μεγάλες χώρες στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ευχαριστούμε επιτυχία. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Τάρια μου. Βαθμολογία για την Τάρια. Και να καλέσω τη Μάριαμ Χατζηγεωργίου. Ένα λεπτάκι, Μάρια μου, να τελειώσει η βαθμολογία της Τάρια, σε παρακαλώ. Ωραία. Πάρε ένα χαρτάκι να δούμε ποιος κριτής θα σου κάνει την ερώτησή σου. Η Εύελιν Καζαντζόγλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η Kendall Jenner φέτος ανακηρύχθηκε το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον κόσμο και εκτόπισε τη Giselle, που ήταν στην κορυφή από το 2002.
Όλο αυτό έγινε γιατί στα social media ήταν στην κορυφή. Εσύ πώς διαχειρίζεσαι τα social media και πώς πιστεύεις ότι όλο αυτό έχει αλλάξει το σκηνικό στο εξωτερικό και φυσικά και στην Κύπρο? Με τα social media δεν είμαι και fan, αλλά πιστεύω σε αυτό το χώρο χρειάζεται, γιατί μας κάνει μια μεγάλη διαφήμιση. Ευχαριστώ. Βαθμολογία, παρακαλώ. Εύελιν, σε κάλυψε, θέλεις να ρωτήσεις? Ακούσαμε το τελείωμα όλοι. Δεν ακούσαμε το τελείωμα. Είπα ότι βοηθάει όμως πάρα πολύ στη διαφήμιση όλου αυτού του επαγγέλματος σχετικά με το modeling. Στην προώθηση. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Βαθμολογία για την Μάρια, παρακαλώ. Μάρια μου, ένα λεπτάκι να σε βαθμολογήσουν οι κριτές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Έλλη Γεωργίου. Έλλη μου, έλα εδώ κοντά μου, πάρε ένα χαρτάκι. Για να δούμε ποιος κριτής θα σου κάνει την ερώτησή σου. Ανδρέας Φυλακτού. Χαίρετε. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Καλά. Ωραία. Λοιπόν, είσαι μάρτυρας εκφοβισμού, bullying δηλαδή. Πώς αντιδράσεις σε αυτό που βλέπεις? Εννοείται αν μου κάνουν εμένα bullying. Όχι. Βλέπεις να γίνεται πάνω σε κάποιον κάποιαν άλλη. Πώς θα αντιδράσω εγώ? Ναι. Θα του πω να μην τον παίρνει από κάτω. Γιατί ό,τι και να είναι, ό,τι και να του κάνουν, να είναι ο αυτός του. Σε αυτόν που ασκεί το bullying, σε αυτόν που το κάνει, τι θα του έλεγες? Πιστεύω πως πρέπει να τιμωρηθεί, γιατί δεν είναι σωστό να κάνεις τον άλλον bullying. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ωραία. Να βαθμολογήσουμε την Έλλη, παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλλη μου. Τη βαθμολογία σου, περίμενε. Ωραία. Κωνσταντίνα Καβαλιέρου. Κωνσταντίνα μου. Ένα χαρτάκι. Η κυρία Μάρσια Θρασιβούλου. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Γεια σας. Λοιπόν, επειδή μας είχε προειδοποιήσει η Κωνσταντίνα να μην είναι αυστηρές οι ερωτήσεις μας. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολη. Μην ανησυχείς. Ηρέμησε. Ποιοι είναι οι μελλοντικοί σου στόχοι και πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια από σήμερα? Η μελλοντική μου στόχη είναι να τελειώσω πρώτο σχολείο και επειδή να σπουδάσω στο εξωτερικό ψυχολογία. Και ναι, μετά από 5 χρόνια θέλω να είμαι στο πανεπιστήμιο και να σπουδάζω. Πολύ ωραία, γιατί είναι πολύ μικρό το κορίτσι μας. Ευχαριστώ. Βαθμολογία, περίμενε, Κωνσταντίνα μου. Βαθμολογία για την Κωνσταντίνα Καβαλιέρου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ραφαήλια Μαντζεντίδη. Ραφαήλια μου, γεια σου και καλή επιτυχία σε όλες, κορίτσια μου. Πάρε ένα χαρτάκι. Χριστίνα Δημητρίου. Καλές επιτυχίες. Θέλω να πείσω ότι αν απόψε σου δοθεί ευκαιρία και πάρεις τον τίτλο της Star Κύπρου, πώς θα το αξιοποιήσεις και πώς θα προωθήσεις την Κύπρο και τη χώρα σου στο εξωτερικό με τον καλύτερο τρόπο που μπορείς? Καταρχάς, παίρνοντας τον τίτλο, πάει να πει ότι τα βλέμματα είναι πάνω σου για ένα χρονικό διάστημα, λόγω του τίτλου. Οπότε, με δύο ταξίδι μου στο εξωτερικό για να εκπροσωπήσω τη χώρα μου, θα προσπάθουσα να δείξω την πολιτιστική μας κληρονομιά, να μιλήσω για τα αξιοθέατα που έχει Κύπρος, να δώσω λόγους και επιχειρήματα στους ξένους να επισκεφτούν την Κύπρο, για να καταλάβουν και μόνοι τους τι είναι η Κύπρος. Και πιστεύω ότι η Κύπρος έχει αρκετά ήθη και έθιμα που μπορούν να προβληθούν στο εξωτερικό για να αναδείξουν τη χώρα. Πολύ ωραία. Καλές επιτυχίες. Πολύ ωραία. Βαθμολογία, παρακαλώ, για τη Ραφαήλια μας. Βαθμολογία από την Κρητική μας Επιτροπή.